κεντρικής πίστης. Ξεκίνησε, θα ξεκινήσει. Αυτούς που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στα νομικά πρόσωπα των Δήμων σε όλη τη χώρα, πώς θα απολυθούν, αν δεν απογραφούν, θα απολυθούν όλοι. Δεν κατάλαβα. Οι 8.000 στάδες. Άμα δεν απογραφούν. Έχουν απογραφεί. Πόσοι σας έχουν από τους 750, έχουν απογραφεί 361. Απογράφονται οι ίδιοι ένας-ένας, οι ίδιοι μπαίνουν σε χώρο όπως έγινε το Πανεπιστήμιο. Ακριβώς, ναι. Έχουμε εμείς βρει όλους αυτές τις αναπτυξιακές, αστική, μη κερδοσκοπική, κοινοφελής, περιφερειακά ταμεία, ραδιόφωνα, όλα αυτά. Έχουμε βρει λοιπόν ότι είναι 750. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουν απογραφεί 361. Οι υπόλοιποι είπαμε προθέσει λοιπόν με τον Υπουργό και με το Υπουργικό Συμβούλιο ότι όποιος σε 15 μέρες δεν έχει απογραφεί σημαίνει δεν υπάρχει. Τι θα γίνει. Αφού οι Δήμοι δεν τους πληρώνουν αυτούς. Δεν μας απαντάνε. Πώς θα τους απολύσεις. Τι δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν υπάρχει ένας κατάλογος μισθοδοσίας, κάτι ας πούμε. Σου λέει δεν το απαντάνε. Αφού δεν απαντάνε. Και πώς είναι αυτοί δηλαδή που θα απολυθούν όλοι αν δεν απογραφούν όλοι. Κοιτάξτε, δηλαδή. Το όλοι το βάζω έτσι κάτι υπερβολή, αλλά καταλάβω δηλαδή. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές είναι 12.815. Και πόσοι έχουν απογραφεί τώρα. 12.815. Έχουν απογραφεί μισή. 5.464. Οπότε όποιος δεν απογραφεί σε 15 μέρες θα φύγει. Σημαίνει δεν υπάρχει πόλη. Εντάξει, αυτό τώρα είναι. Τι πώς τώρα. Παραλογισμός. Γιατί παραλογισμός. Έτσι. Γιατί δεν σας απαντάνε, κύριε. Δεν απαντάνε. Εμείς έχουμε επανειλημμένως. Γιατί δεν τα πούνε, θα πούνε στην κινητικότητα. Δεν μας απαντάνε. Οπότε εσείς τι θα κάνετε. Όταν δεν υπάρχει, θα τους σβήσετε από τους καταλόγους. Τι θα κάνετε. Πάμε στην ενιαία γραμμή. Δεν πληρώνεστε. Αυτοί οι 6.000, οι 7.000, οι 5.000. Είναι μέσα σε κανένα κομμάτι του μεσοπρόθεσμου που προβλέπει απολύσεις ή είναι ξεχωριστό πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή δεν υπάρχει στο. Εμείς θέλουμε να δούμε ποιος δουλεύει και πού στους Δήμους και τι δουλειά κάνει. Και δεν το έχετε την εικόνα αυτή μετά από τόση βαβούρα που γίνεται. Δεν σας ενημερώνω. Όχι. Δεν έχετε μια ενιαία γραμμή. Όπως είπατε. Και Υπουργείο Εσωτερικών Έργων. Δεν έχει δει όλους τους δημάρχους της χώρας. Τους έχω δει. Δεν τους είπε να σου δώσει τα στοιχεία. Και τι σου λένε. Δεν τα δίνει. Είναι κομμουνιστές. Βαθύ κράτος. Δεν τα δίνει. Αυτό είναι το βαθύ κράτος. Το κατάλογο που τους πληρώνετε δεν τον έχει. Βαθύ κράτος αυτό είναι. Κύριε Βορύδη, είπα προηγούμενα δύο φορές περί 60%. Κύριε Βούτσι, μισό λεπτό. Μείωση μέσα σε 3 χρόνια. Των ελάχιστων πόρων για να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Αυτό σα φαίνεται λογικό συμπεριφορά. Και εσείς το περάσατε ντούκου. Αυτό σα φαίνεται λογικό συμπεριφορά. Μα είναι προφανές πως οι άνθρωποι ξέρουν ότι οτιδήποτε στοιχείο δώσουν και όπως το δώσουν. Οπότε αποφάσισαν να μην συνεργάζονται. Θα είναι σε βάρος τους. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή θα είναι για παραπέρα συρρήκνωση τη συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Εσείς το ακούτε. Εσείς το ξέρετε πως η τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι δεν του αρέσει. Ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός είναι αυτόνομη βαθμή. Του Υπουργείου, επειδή δεν του αρέσει, αποφάσισε ότι δεν θέλει. Βορύδη, το ξέρετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού κατά το Σύνταγμα δεν είναι το μακρύ χέρι του κράτους. Επειδή μου λέτε κατά πόσο θα είναι. Εσείς έτσι θα κυβερνήσετε. Ξέρετε ότι τα λεφτά ακόμη συνεχίζει να μην συμμορφώνονται. Για ξαναπείτε να άκουσα τίποτα. Με τις ΔΕΙΑ. Τα χρήματα των ΔΕΙΑ που φτάνουν 5 και 6.000 το μήνα. Ναι. Το ξέρετε ότι ακόμη συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται με αυτό. Ότι παίρνουν οι εργαζόμενοι 5 και 6.000 το μήνα. Βεβαίως. Ποιοι εργαζόμενοι παίρνουν 6.000. Των ΔΕΙΑ. Ποιοι. Οι εργαζόμενοι απλοί. Τι λέτε τώρα. Ο διευθυντής των ΔΕΙΑ παίρνει 5 και 6.000 το μήνα. Ποιος εργάζεται του ΔΕΙΑ. Ειδικές σας δήμαρχες το βάζουν. Ναι, παιδιά, τώρα. Και μοδική μου δήμαρχη είναι αυτή. Δεν πρέπει να κάνουμε στον δήμαρχο τα δικά. Τώρα εσείς φτιάχνετε επιχείρημα ενότητας με βάση κομματική επιλογή. Αυτό λέτε τώρα. Αυτό λέτε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι εδώ υπάρχουν συμφέροντα τα οποία δεν τους ενδιαφέρουν ούτε κόμματα ούτε τίποτε. Ούτε ιδεολογίε ούτε τίποτα. Δεν συζητάει ακόμα τα κομματικά. Ο κατώτερο μισθό τη ΔΕΙΑ μέχρι πρώτη ήταν 2.500. Όταν παιδιά με 5 μεταπτυχιακά. Παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει και έχουν πραγματικά. Λιώστα, επειδή ο πόλης ο χρόνος στο ΔΕΙΑ δεν ξέρει τι είναι. Οι δημοτικές επιχειρήσεις. Δημοτικές αναπτυξιακές. Δηλαδή ο τελευταίος εργαζόμενος μέχρι είχε βασικό μισθό 2.500. Ο οδηγός, ο υδραυλικός. Ναι, ναι, ναι. Πότε κύριε Γρηγοράκη. Πρότινος κύριε Καμπουράκη. Κύριε Γρηγοράκη, λυπάμαι, αλλά η συζήτηση εξελίσσεται σε σεμινάριο κοινωνικού αυτοματισμού. Για να δώσουμε. Συγγνώμη, κύριε Πούτσι, δεν έκανε ο Χατζηδάκη. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα δουν ή δεν πρέπει. Είναι γνωστά, ελεκτικό συνέδριο στη χώρα υπάρχει δεκαετίες. Τα γνωρίζουν, το Υπουργείο τα γνωρίζει. Το να προβάλλονται κάποια στοιχεία τα οποία είναι ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή, πόσους αφορούν, είναι για να αποκρύψουν το ότι βρισκόμαστε σε μια δραματική κατάσταση στους Δήμους και στις περιφέρειες της χώρας. Δεν έχω καμία μα καμία τέτοια πρόθεση, κύριε Υπουργέ. Άλλο δεν. Καμία πρόθεση τέτοια. Όχι, λέω για την πολιτική της κυβέρνησης. Και σας επανέλαβα.
Σάββατο 60% λοιπόν, και είστε ευχαριστημένος ότι μπορεί να λειτουργεί. Κύριε στο Σύνταγμα. Κύριε Βορύδη, στο Σύνταγμα, όχι στην Κερκίδα. Στην Κερκίδα. Στο Σύνταγμα που επικαλείστο πριν από μία ώρα. Διότι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός είναι από κέντρο συναλλαγή. Σύνολο επιχειρήσεων που έχουν δώσει τα στοιχεία τους. Ακούστε, κύριε Γρηγοράκο, δεν ακούγεται κανείς να μιλάει. Σύνολο στοιχείων που έχουν δώσει τα νομικά προσωπικά. Κύριε Γρηγοράκο, με περιμένετε μισό λεπτό. Να συνεννοηθούμε. Ορίστε. Το Σύνταγμα λέει πως είναι. Πολύ ωραίο αυτό που λέει. Βεβαίως. Αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Και αυτοί οι οργανισμοί είναι αυτοδιοικούμενοι και είναι πρώτος και δεύτερος βαθμός εξουσίας, με συγχωρείτε. Και με αυτή την έννοια, αυτή την έννοια δεν είναι θέμα ούτε της Task Force και του Reichenbach, ούτε της κεντρικής κυβέρνησης να βάζουν το παρατηρητήριο σε σχέση με τα έσοδα και έξοδα. Υπάρχει ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχει το Υπουργείο Στερικών, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, αλλά υπάρχουν και οι δήμοι και οι περιφέρειες που κάνουν τα κουμάντα τους με ευθύνη μπροστά στο λαό. Δεν είναι τίποτα λαμόγια αυτή η τιμή. Με συγχωρείτε. Γι' αυτό σας λέω περί κοινωνικού αυτοματισμού. Εσείς αν λυπείτε στην κυβέρνηση δεν θα θέλετε να έχετε μια πλήρη εικόνα την κατάσταση. Μέσω των θεσμικών οργάνων ότι επειδή λοιπόν προβλέπετε πράγματι η αυτοδιοίκηση σε σταματικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι θα δώσουν ό,τι λεφτά θέλουν στους υπαλλήλους. Ό,τι λεφτά θέλουν στους διευθυντές, θα φτιάξουν όποιες επιχειρήσεις θέλουν και όταν μετά θα τα κάνουν μαντάρα, θα γυρίσουν στο κράτος να τους πούνε φέρε μου κι άλλα λεφτά. Αυτό λέει. Γι' αυτό σας λέω, κάντε, αυτό λέει. Κάντε σεμινάριο και κοινωνικού λοιπόν, αυτοματισμού. Αυτό είναι κοινωνικός αυτοματισμός. Που πριν από δύο χρόνια έπιανε. Ξαναλέω, το να φτιάξουμε μία διοίκηση η οποία έχει στοιχειώδη αναφορά σε βασικές αρχές στοιχειώδους οικονομικού και διοικητικού ελέγχου. Το ξέρετε ότι εσείς ο Καλλικράτης είναι καταργημένος. Το λέτε αντισυνταγματικό. Ο Καλλικράτης, με συγχωρείτε, ο Καλλικράτης. Υπερασπίζεστε τις χειρότερες πρακτικές. Ο Καλλικράτης σας λέω ότι προέβλεπε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και πόρους. Έχουν περάσει αυτοί οι πόροι στην αυτοδιοίκηση, κύριε Βορύδη. Γιατί αποκρύπτεται. Τώρα συζητάμε για τους πόρους. Γιατί αποκρύπτεται τον αντικειμενικό χαρακτήρα της πολιτικής. Είναι χωρίς, δεν συζητάμε για τους πόρους τον εγώ σας λέω λοιπόν εσείς, έχουμε μεταβιβάσει όλους τους πόρους. Δίνετε το σήμα αυτό, ότι τους πόρους τους τρώνε διάφοροι οι οποίοι είναι διευθύνοντες σύμβουλοι στις δημοτικές επιτροπές. Λοιπόν, εσείς λέτε μπράβο, συγχαρητήρια, οι διευθύνοντες σύμβουλοι να παίρνουν και 5.000 ευρώ. Εμείς λέμε ότι λέει αν δοθούν όλοι οι πόροι. Αυτό λέτε εσείς. Ό,τι λένε οι δυνάμεις μας μέσα στην Ελλάδα. Παρακαλώ, κύριε Γρηγοράκο, είναι πρωτοβάθμια εξουσία. Δεν είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Καταλάβαμε. Είναι πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αλλά τα λεφτά όμως είναι. Κύριε Γρηγοράκο, σε τεχνικό επίπεδο. Μου κάνετε τη χάρη.